Υπό εξαφάνιση είναι οι δάσκαλοι στο Ρέθυμνο, δημιουργώντα σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη των κενών τη παράλληλη στήριξη, τα οποία αγγίζουν τα 60. Ο πίνακα των αναπληρωτών που έθεσαν υποψηφιότητα μέσω του ΑΣΕΠ που άνοιξε φέτο έχει αδειάσει, με αποτέλεσμα να ζητούνται απεγνωσμένα δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παράξενο αυτή τη εποχή τα κενά να υπάρχουν σήμερα ακριβώ γιατί δεν έχουμε άλλου δασκάλου. Αυτή τη στιγμή ο πίνακα τουλάχιστον των δασκάλων ΠΕ70 που είναι να έρθουν στο Ρέθυμνο ε, για να διοριστούν σε θέσει ε, ε ειδική αγωγή, παράλληλη στήριξη, για παράδειγμα, έχει αδειάσει. Δεν υπάρχουν άλλοι δασκάλοι. Αυτή τη στιγμή, ε, μετά την τελευταία φάση πρόληψης αναπληρωτών, παρατηρούμε ότι υπάρχουν ακόμα κενά κυρίω στην ειδική αγωγή. Περίπου είναι 60 τα κενά στην παράλληλη στήριξη, 45 εκπαιδευτική παράλληλη στήριξη για τα δημοτικά και 15 για τα νηπιαγωγεία και έχουμε ακόμα δύο κενά τμήματα ένταξης ακάλυπτα. Το διαχρονικά υψηλό κόστο διαβίωση στο Ρέθυμνο και ειδικότερα το μείζον ζήτημα που προκύπτει από το στεγαστικό λειτουργούν αποτρεπτικά για του εκπαιδευτικού, αποφεύγοντα να δηλώσουν το Ρέθυμνο. Η διεύθυνση τη πρωτοβάθμια, ωστόσο, αναφέρει πω δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτη διαθέτει παιδαγωγικέ σχολέ, με αρκετού ντόπιου να φοιτούν σε αυτέ, ίσω το ζήτημα στέγη δεν αποτελεί τόσο σημαντικό παράγοντα στις ελήψη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν το ρέθνο και γενικά τι νησιωτικέ τουριστικέ περιοχέ εξαιτία του κόστου διαβίωση. Το έχουμε πει και παλιότερα, πολύ ψηλά τα στο νομό Ρεθύμνου, πολύ ψηλό το κόστο διαβίωση όλα είναι πάρα πολύ ακριβά, οπότε πάρα πολύ Όσοι δεν έχουν συμφέροντα ω το που διαμονείς στο Ρέθμιο και στην Κρήτη δεν δηλώνουν την Κρήτη. Βεβαίω και το, το βλέπουμε ω θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Το οποίο όμω με το να έχουμε δικό μα παιδαγωγικό τμήμα στο Ρέθμιο, μάλλον έχουμε αρκετού απόφοιτου δασκάλου και νηπιαγωγού. Έχουμε και παιδαγωγικό τμήμα δημοτική εκπαίδευση και παιδαγωγικό τμήμα προσωπική αγωγή. Έχουμε δικού μα φοιτητέ που αποφοιτούν. Άρα το Ρέθμιο και γενικότερα η Κρήτη δεν νομίζω ότι έχει θέμα τη στέγαση. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, υπάρχει στα σκαριά μια ειδική προκήρυξη, ώστε άτομα που δεν είχαν δηλώσει υποψηφιότητα φέτος να μπορέσουν να τοποθετηθούν σε θέσεις ειδικής αγωγής στο Ρέθυμνο είναι σε σκαριά από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Παιδεία, προκήρυξη τοπική, να μπορέσουμε ω διεύθυνση πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τουλάχιστον εμεί, να καλέσουμε άτομα που θέλουν να τοποθετηθούν σε θέσει ειδική αγωγή στο έθνο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδεία να ξεκινήσει μια διαδικασία ειδική προκήρυξη κάλυψη των θέσεων, οι οποίε μένουν αυτή τη στιγμή ακάλυπτε ε, από τι προηγούμενε φάσει πρόληψη αναπληρωτών. Οπότε, άμα γίνει κάτι τέτοιο, ε, θεωρούμε ότι θα είναι κάτι προ ε, έκβαση.